Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εδώ και ένα χρόνο, αλλά και τρεις μέρες τώρα στη Βουλή, με αφορμή το πολυνομοσχέδιο Σκούπα της Νέας Δημοκρατίας, που και αυτό συζητιέται ως επίγον, τελικά η ασφικτική αυτή διαδικασία τίνει να μονιμοποιηθεί στην Ελληνική Βουλή. Όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, η βελόνα της αντιπαράθεσης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έχει κολλήσει στο ίδιο ακριβώς σημείο, στο εκλογικό σύστημα των τοπικών εκλογών. Ακυβερνησία, φωνάζει η Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία, απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καυγάς τους είναι βέβαια μόνο για το εκλογικό σύστημα, με το οποίο στις πρόσφατες τοπικές εκλογές οι έδρες των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων κατανεμήθηκαν με αναλογικό τρόπο. Για να δούμε λοιπόν την ουσία αυτού του καυγά, αλλά και σε τι δεν αναφέρεται αυτός ο καυγάς. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν με το σιγοντάρισμα και της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ ανακαλύπτει πρόβλημα κυβερνησιμότητας των Δήμων, μέχρι και διάλυσής τους. Και με μια σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου επιχειρεί να αποκαταστήσει, όπως λέει, αυτήν την κυβερνησιμότητα με την ενίσχυση κυρίως της παράταξης του Δημάρχου σε μια σειρά όργανα διοίκησης του Δήμου, σε βάρος όμως του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν φτάνει που θεσμοθετείται η σύμπραξη παρατάξεων αποκλειστικά με κορμό την παράταξη του Δημάρχου και με βάση αυτό συγκροτείται και το σύστημα διοίκησης του Δήμου. Δεν φτάνει που στην παράταξη του Δημάρχου παραχωρείται αυθαίρετα η απόλυτη πλειοψηφία σε όργανα διοίκησης του Δήμου όπως η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τα νομικά πρόσωπα. Επιπλέον, σε αυτά τα όργανα μεταφέρονται και μια σειρά από αρμοδιότητες που ως τώρα ήταν στην ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, για παράδειγμα, η προσφυγή ή μη του Δήμου σε ένδικα μέσα, και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι αφαιρεί από τους Δήμους το δικαίωμα να αποφασίζουν συμβιβασμό ή και κατάργηση της δίκης σχετικά με τις μισθολογικές απαιτήσεις, τις τρέχουσες μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων, και έτσι στηρίζεται επί της ουσίας τις μνημονιακές περικοπές, ή τη δυνατότητα διαγραφής χρεών και προσαυξήσεων. Και ξέρουμε πόσο κρίσιμο είναι αυτό για τις λαϊκές οικογένειες που ζουν στην ανέχεια, γιατί και αυτό φεύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο και πάει στην Οικονομική Επιτροπή, ή η διευκόλυνση μεγαλοοφιλετών, γιατί τέτοιοι μόνο μπορεί να είναι αυτοί που χρωστάν πάνω από 150.000 ευρώ, δεν τα χρωστάνε αυτά τα λεφτά λαϊκές οικογένειες, ή στο Δήμο η παραχώρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Δήμου, η επιβολή αντιτίμου για κάθε είδους δημοτική παροχή και μια σειρά άλλα. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες λοιπόν φεύγουν από το εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο και πάνε στην Οικονομική Επιτροπή της πλαστής πλειοψηφίας. Αυτό πάντως κυβερνησιμότητα δεν το λες. Θωράκιση της αντιλαϊκής πολιτικής, ναι. Υπάρχει όμως και συνέχεια, ξέρετε. Δείτε τι προβλέπετε για τη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού ενός Δήμου. Ναι, μεν επιτρέπεται η αρνητική ψήφος στον προϋπολογισμό, στα δημοτικά τέλη και τους φόρους και το τεχνικό πρόγραμμα. Αλλά για να προσμετρηθεί μια αρνητική ψήφος ως έγκυρη για όλα αυτά τα θέματα, θα πρέπει πρώτα η διαφωνούσα παράταξη να έχει καταθέσει ολοκληρωμένη αντιπρόταση για τον προϋπολογισμό, τους φόρους και τα τέλη, που θα πρέπει μάλιστα αυτή η ολοκληρωμένη αντιπρόταση να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και βεβαίως να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα από όλα αυτά να λείπει, η αρνητική ψήφος θεωρείται άκυρη. Δεν προσμετράται. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, αναγνωρίζεται μεν το δικαίωμα της διαφωνίας, αλλά υπό τέτοιους όρους που ουσιαστικά το ακυρώνουν. Ποιος της άνοιξε τα μάτια της Νέας Δημοκρατίας να τα κάνει όλα αυτά? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο του Κλισθένη, όταν θεσμοθέτησε την ίδια ακριβώς απαράδεκτη αντιδημοκρατική διαδικασία στο τεχνικό πρόγραμμα, για το κατά έργο στο τεχνικό πρόγραμμα
και κατακωδικό για τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό και δεν βγάζει κιχ, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και δεν το συμπεριέλαβε αυτό το άρθρο, αυτά τα άρθρα μάλλον, στην αίτηση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε πριν από λίγο. Κοντολογής όμως, θέμα κυβερνησιμότητας των Δήμων φυσικά και δεν τίθεται. Και εδώ το κλάμα της Νέας Δημοκρατίας για τη δίθεν ακυβερνησία των Δήμων δεν έχει βάση, ξέρετε, αφού στους μνημονιακούς νόμους που όλοι ισχύουν κανονικά και εξέλιξαν τα μνημόνια, υπάρχουν λοιπόν όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, και είναι πάρα πολλές αυτές, με πρώτο και καλύτερο το οικονομικό παρατηρητήριο, που εγγυώνται και εξασφαλίζουν την κυβερνησιμότητά τους, δηλαδή την αντιλαϊκή λειτουργία των Δήμων με τον ασφικτικό δημοσιονομικό έλεγχο. Και όλα αυτά άσχετα από το εκλογικό σύστημα. Και εδώ κοιτάξτε να δείτε την αναλογική με την οποία φυσικά και εμείς ως ΚΚΕ είμαστε σταθερά υπέρ. Στους Δήμους και τις περιφέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ την έφερε κουτσουρεμένη και κολοβή, αφήνοντας εκτός αναλογικής την εκλογή των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών. Και εδώ πατάει η Νέα Δημοκρατία για να φέρει αυτά τα άρθρα. Και δεν μπορεί σήμερα, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ να παριστάνει τον κατήγορο δήθεν του δημάρχο-κεντρικού μοντέλου. Ο Κλισθένης όμως δεν είναι μόνο ένα εκλογικό σύστημα, είναι κάτι πολύ παραπάνω βέβαια, γιατί όπως παλαιότερα ο Καλλικράτης ή και ο Καποδίστριας του Πασόκ, ήρθε στη συνέχειά τους ο Κλισθένης να προσαρμόσει καλύτερα τους Δήμους στις νέες ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, και αυτός ο στόχος είναι κοινός. Κοινός για όλα τα αστικά κόμματα και όταν ψηφιζόταν ο νόμος του Κλισθένη και τώρα φυσικά. Έτσι, αν εξαιρέσουμε το εκλογικό σύστημα σε όλα τα βασικά του Κλισθένη, τα ουσιώδη για το λαό συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα. Συμφωνούν με το βάθεμα στα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά των Δήμων που έφερε ο Κλισθένης, οθώντας τους να λειτουργούν είτε ως αυτοτελείς επιχειρήσεις, εμπορευματοποιώντας ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχουν στο λαό, είτε με κάθε είδους συμπράξεις φυσικά με επιχειρηματικούς ομίλους. Συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα με τη βασική επιδίωξη του Κλισθένη τα κύρια τους έσοδα οι Δήμοι να τα αντλούν κατευθείαν από τις τσέπες των δημοτών τους, στη λογική της ανταποδοτικότητας, και η κρατική επιχορήγηση να ξεπέφτει σε μια απλή συμπληρωματική ενίσχυση μόνο και όσο χρειάζεται μέχρι να εξισορροπούνται οι προϋπολογισμοί των Δήμων, να ισοσκελίζονται όπως λένε. Εδώ μάλιστα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και επαυξάνει με τη μεταφορά του ένφια στους Δήμους. Συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα. Γι' αυτό και υπάρχει δυνατότητα όχι να καταργούν τον Κλισθένη, αλλά να τον τροποποιούν. Συμφωνούν με τις ρυθμίσεις που αφορούν στη λεγόμενη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, με τις οποίες ανοίγει ο δρόμος στους λεγόμενους επενδυτές να εκμεταλλευτούν μακροχρόνια και με ληστρικούς όρους την οποιαδήποτε δημοτική περιουσία. Να γιατί λέμε φυσικά ότι όλη αυτή η φασαρία για την ακυβερνησία των Δήμων είναι μια αντιπαράθεση που δείχνει το δέντρο για να κρυφτεί το δάσος, αλλά ίσως και μια ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να μαζευτούν όλοι εκείνοι οι δικοί της εκλεγμένοι σύμβουλοι στους Δήμους και τις περιφέρειες που κατέβηκαν πρόσφατα και ως ανεξάρτητοι. Για να πάμε τώρα στο άρθρο 64 για την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια. Ακούστε τίτλο που του βάλανε στο νομοσχέδιο. ΑΕΗ, ακαδημαϊκές ελευθερίες, αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Πόση υποκρισία μπορεί να χωρέσει μέσα σε τόσες λίγες λέξεις? Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με τη σταθερή υποχρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που τα οδηγεί να λειτουργούν στα όρια τους με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με την ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα που εκτοξεύει το κόστος των σπουδών για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Ένα πάσο πήγατε να δώσετε στους έρμους τους σπουδαστές των τουριστικών σχολών της Ρόδου και της Κρήτης και αυτό το πήρατε πίσω. Το άρθρο 74 της διαβούλευσης δεν υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο και ένας υπουργός δεν μας απάντησε ακόμα γι' αυτό.
και μιλάτε για αναβάθμιση των σπουδών, αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με την κατηγοριοποίηση και την απαξίωση των πτυχίων, με την υποβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ώρα που τα πανάκριβα μεταπτυχιακά γεμίζουνε τα ράφια της πανεπιστημιακής αγοράς. Βλέπετε, φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο νόμος Γαβρόγλου γι' αυτό. Τι σόη αναβάθμιση θα είναι αυτή και για ποιον παρακαλώ, μήπως για τους επιχειρηματικούς ομίλους που και επίσημα πιάσανε στασίδι στα πανεπιστήμια και καθορίζουν πια τα προγράμματα σπουδών και τον προσανατολισμό των ερευνητικών τους προγραμμάτων για τα κέρδη τους φυσικά και όχι για την ψυχή της μάνας τους. Και σοβαρά μιλάτε, αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι φρονιασμένοι μέσα στα πανεπιστήμια θα επιτρέπουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών? Ποιοι? Αυτοί που η δημοκρατία τους και η ελευθερία τους σταματάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων τους και στα γκέτο τους απαγορεύεται κάθε συνδικαλιστική δράση εκτός από την εργοδοτική? Αυτοί που ζήτησαν από το ΣΥΡΙΖΑ να βάλει κι άλλα εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας και αυτός μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τους το έδωσε στο πιάτο? Όλοι αυτοί θα εγγυώνται την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την πρόσβαση στη γνώση? Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή? Ναι, εφόσον εξυπηρετούν τα κέρδη τους. Ή μήπως η αναβάθμιση αφορά την παρουσία του ΝΑΤΟ, αυτού του δολοφόνου των λαών, που τα πολεμοκάπηλα προγράμματά του μαγαρίζουν τα πανεπιστήμια ήδη και μολύνουν τις συνειδήσεις των φοιτητών με τις σάπιες υπεριαλιστικές τους αξίες? Αυτή βέβαια που συνεχώς αναβαθμίζεται εκτός από τους ομίλους είναι η ίδια επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστήμιων πια, και σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία, χωμένο στην αγκαλιά των μεγάλων ανωνύμων εταιριών, δεν χωράει το άσυλο που προστατεύει το δικαίωμα των φοιτητών να συζητάνε, να αποφασίζουν συλλογικά και να οργανώνουν τον αγώνα τους, ναι, για τις σύγχρονες ανάγκες τους, στη μόρφωση, στη δουλειά και τη ζωή. Το μόνο άσυλο που θα αναγνωρίζεται από εδώ και πέρα στα πανεπιστήμια θα είναι το άσυλο για τις business των καπιταλιστικών κερδών. Και μέσα σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο απαιτείται σιγή νεκροταφείου για να εφαρμόζεται χωρίς εμπόδια η πολιτική εκείνη που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα στα ιδρύματα, ενισχύει την κατηγοριοποίηση των πτυχίων, τσακίζει με λίγα λόγια τις προοπτικές της νεολαίας που σήμερα παλεύει να ολοκληρώσει τις σπουδές της για να βρει μια ικανοποιητική δουλειά. Ούτε είναι βέβαια τυχαίο ότι οι φωνές ενάντια στο άσυλο δυναμώνουν από το 1999 και δόθε. Λογικό. Τότε είναι που βγαίνει εκείνη η περιβόητη διακήρυξη της Μπολόνια, μια απόφαση σταθμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα των πανεπιστημίων και την ολοκληρωτική τους παράδοση στο μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτήν την επιχειρηματικότητα όχι μόνο δεν την αμφισβήτησε ποτέ, αλλά την υπηρέτησε με πάθος και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε, βλέπετε, να βρεθεί και ένα πρόσχημα για τους αρνητές του πανεπιστημιακού ασύλου. Σιγά το δύσκολο, θα μου πείτε. Τους το προσφέρουν χρόνια τώρα με τη σέσουλα οι διάφοροι γνωστοί άγνωστοι μπαχαλάκηδες και κάτι δήθεν αντιεξουσιαστές, όπως και η δράση διαφορών συμμοριών που καμιά σχέση δεν έχουν με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και που θα μπορούσαν βεβαίως όλοι αυτοί, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να αντιμετωπιστούν ακόμα και με το ισχύον πλαίσιο, αν υπήρχε ασφαλώς τέτοια βούληση. Όσο για την εγκληματικότητα, όλοι γνωρίζουν ότι το οργανωμένο έγκλημα δρά όχι μόνο γύρω ή μέσα στα ιδρύματα, αλλά και σχεδόν ανενόχλητο σε γειτονίες της Αθήνας, της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρχει εκεί κανένα άσυλο. Όπως και παντού, άλλωστε ανθεί και το εμπόριο του θανάτου των ναρκωτικών, την ώρα μάλιστα που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ είναι συνένοχοι στην καλλιέργεια ανοχής απέναντι στα ναρκωτικά, άρα και της διείδησής τους στα πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μαζί όλοι αυτοί ψήφισαν για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης,
που εγκλωβίζουν τους χρήστες, αποτρέπουν την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν και έχει αποδειχθεί ότι σε αυτούς τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης συνήθως δίπλα τους ξεφυτρώνουν και νέες πιάτσες. Μάλιστα, το πόρισμα της Επιτροπής Παρασκευόπουλου που συνέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να επεξεργαστεί ουσιαστικά τον περαιτέρω περιορισμό του ασύλου βεβαίως, έθετε ζήτημα ίδρυσης τέτοιων χώρων ακόμα και μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στη ΔΕ Θεσσαλονίκη, το κέντρο χορήγησης της Μεθαδόνης, για παράδειγμα, του ΑΧΕΠΑ, βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στο πανεπιστήμιο. Και φτάσαμε σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, να προωθεί την κατάργηση του ασύλου μαζί με το ΚΙΝΑΛ, αλλά και την ουσιαστική συμφωνία σημερινών βουλευτών και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που αν δεν κάνουμε λάθος, το 2011 ως βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τότε είχαν ψηφίσει τη διάταξη του νόμου της κυρίας Διαμαντοπούλου που καταργούσε το άσυλο. Πάτε μάλιστα να νομοθετήσετε την κατάργηση του ασύλου ντάλα καλοκαίρι, όπως δηλαδή ακριβώς έκαναν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις όταν περνούσαν τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση σε περιόδους που τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά. Κοιτάξτε όμως, ούτε η καταστολή, ούτε η οποιαδήποτε ρύθμιση για το άσυλο μπορεί να εμποδίσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα όταν αυτό συγκεντρώνει δυνάμεις και διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών. Άλλωστε, το άσυλο δεν χαρίστηκε από καμία κυβέρνηση, δεν ήταν ποτέ δεδομένο, μονάχα κατακτήθηκε από τους αγώνες, για τους αγώνες, και ως τέτοιο οι νέοι οφείλουν να δώσουν και θα δώσουν, είμαστε βέβαιοι, νέους αγώνες για να το υπερασπιστούν ως ένα άσυλο αγώνων του λαϊκού κινήματος. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο του ασύλου και αυτό πρέπει και μπορούν να το υπερασπιστούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, όσοι τέλος πάντων δεν υπέκυψαν από αυτούς στις σιρήνες της αγοράς, να το υπερασπιστεί το εργατικό, το λαϊκό κίνημα συνολικά. Μόνο που αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μέσα από τον αγώνα που διεκδικεί την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Και το ΚΚΕ και η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας με όλες μας τις δυνάμεις θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα για να δυναμώσει η συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση της νεολαίας και να συναντηθεί βεβαίως με την πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ήδη το μέτωπο σπουδαστών έχει ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα και σήμερα στις 7 διαδηλώνει έξω από τη Βουλή για να αποσυρθεί το κατάπτυστο άρθρο που καταργεί το άσυλο. Κλείνοντας, θέλουμε να δηλώσουμε ότι το ΚΚΕ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας και επί της αρχής του νομοσχεδίου και επί του άρθρου 64 για το άσυλο, εκτός αν το αποσύρεται φυσικά. Ευχαριστώ.